Αντρέα, ήταν ένα έντονο παιχνίδι, το δεύτερο μάλιστα σε μια εβδομάδα μετά το ευρωπαϊκό. Και αυτό το παιχνίδι κρίθηκε στο tie break, αν θες. Τι κρατάτε από αυτό το παιχνίδι σήμερα και τι σας δυσκόλεψε σήμερα? Το πρώτο πράγμα που κρατάμε ήταν ότι κάναμε ένα πρώτο σετ πάρα πολύ καλό στο μπλοκ και στην άμυνα. Ήμασταν πάρα πολύ καλά στημένοι τακτικά και τεχνικά. Έχουμε δουλέψει αρκετά στην προπόνηση και δουλεύουμε αρκετά στην προπόνηση. Γενικώς δεν θέλω να πω αν θα κρατήσω κάτι από το παιχνίδι. Αυτό που κρατάω είναι ότι οι προπονήσεις μας έχουν ανεβεί πάρα πολύ σαν επίπεδο. Ήδη ανεβαίναν από καιρό πριν. Και μένει ουσιαστικά αυτό το οποίο βγάζουμε στην προπόνηση, την ένταση και το αποτέλεσμα που βγάζουμε στην προπόνηση να βγει σιγά σιγά και στο παιχνίδι. Υπήρξαν σίγουρα σκαμπανεβάσματα μέσα στο παιχνίδι. Αυτό που κρατάμε σίγουρα είναι ότι ουσιαστικά παραμείναμε με το κεφάλι μέσα στο παιχνίδι, ακόμα και αν υπήρχαν δύσκολες στιγμές. Καταφέραμε να διαχειριστούμε δύσκολες μπάλες και δύσκολες καταστάσεις και στην υποδοχή αλλά και στην επίθεση και καταφέραμε να κερδίσουμε. Και από εδώ και πέρα έρχονται δύσκολα παιχνίδια, αρχές γενομένης με τον ΠΑΟΚ και στη συνέχεια με τον Ολυμπιακό. Ποια στοιχεία θα πρέπει να παρουσιάσετε σε αυτά τα παιχνίδια, διαφορετικά ή μη, σε σχέση με το σημερινό και τις Τετάρτες με την Λέουβεν? Σίγουρα το στοιχείο που ουσιαστικά βοηθάει περισσότερο μια ομάδα δεδομένη στιγμή είναι σίγουρα το μπλοκ και η άμυνα. Η φάση του breakpoint είναι πιο σημαντική στην δεδομένη στιγμή. Γενικώς έχουμε τη φάση του side-out, είμαστε αρκετά καλοί. Δεν έχουμε, πέραν από κάποιων μικρών κομματιών ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι, γενικώς έχουμε ένα δυνατό side-out όπως και όλες οι ομάδες. Εκεί που χαρακτηρίζεται ουσιαστικά η διαφορά μεταξύ των ομάδων είναι στο μπλοκ και στην άμυνα, δηλαδή το παιχνίδι που μπορούμε να κάνουμε στο breakpoint. Οπότε, εκεί πρέπει να δώσουμε σημασία, δίνουμε σημασία και είναι αυτό που σας είπα και πριν, να αναμένουμε ουσιαστικά το αποτέλεσμα αυτό το οποίο πραγματικά είναι εξαιρετικό στην προπόνηση να βγει και στο παιχνίδι, είναι θέμα χρόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.